πρώτη επίθεση θα ολοκληρωθεί με το κάρφωμα. Ωραία στον Ντέντι, έχασε αυτός. Ευθυνιασμός με τον Λιούις να φτάνει σε ένα εύκολο. Ηλιάδης για δύο ευστοχή. Τα συμπεριφέρεια οι παίκτες του από έλπου ψάχνουν το σουτ. Θα το κάνει τώρα εύστοχα ο Τόμψον. Έχει περάσει και ο Λοϊζίδης στο παιχνίδι, ο οποίος έμεινε εξτρεμακάριστος από βάση στην προηγούμενη φάση. Για να δούμε το Γιαναρά, θα βάλει το δεύτερο και θα μειώσει τον πόντο. Πάει μέχρι το layout, θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Βρίσκει τον Ηλιάδη που βγαίνει από τα screen. Ηλιάδη ψάχνει το διάδρομο, σηκώνει στον παιχνίδι. Εδώ προσπαθούν να συνεργαστούν, αλλά κλείνει καλά ο Λοϊζίδης. Ο Ράιλι παίρνει. Πήρε, φαίνεται ότι το Αποέλ διάβασε τον Απόλλωνα. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα επάνω του. Στο καλάθι πάλι πάσα στον Λοϊζίδη στη γωνία. Ο Τόμψον να σουτάρει για τρεις και και πάλι ο Κάφη. Ο Φράιντε θα δοκιμάσει για τρεις και δεύτερο. Περίου στη γωνία πάει προς το καλάθι. Περνάει. Ωραίο καλάθι από τον Ραβάλι. Σταμάτησε την τρίπλα. Θέλει βοήθεια. Ωραία η ασίστ στον Γκάρετ που φτάνει μέχρι το layup. Άλλη ομάδα με τον Φράιντε ο Αποέλ στο γήπεδο. Ο οποίος θυσιάζει ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης για να βρει λύση στην επίθεση που φαίνεται ότι δεν έχει. Κούνας. Ο Friday για τρεις. Μέσα και αυτό. Ο Ράιλι πάει προς το καλάθι. Πάει προς το καλάθι. Η συγγωνία ο Κούνας για τρεις. Μέσα. Ο Λιούις. Step back shoot για δύο, εύστοχο. Η νέα προσποίηση βρίσκει τον Ντέντι, αυτός έξω στον Τόμψον. Σουτάρει για τρία. Ο Λιούις για δύο, εύστοχος. Το Απόλλωνα δεν θα βγει ο ευθυνιασμός. Ο Ντέντι τώρα από τον Ντέντι. Ο Γκάρετ πάλι τρέχει καλά. Αυτός για τρεις, άστοχα. Επιθετικό rebound όμως από τον Χάινς. Σηκώνεται και σκοράει. Βγήσε και ο Απόλλωνας. Ο Κούνας πάει στο lay-up και σκοράρει. Ο Friday επέστρεψε στο παιχνίδι, θα σκοράρει. Και θα Τζάκσον, ωραία η προσποίηση, φτάνει στο lay-up. 48, σαραπημένει ο Ντέντι. Σηκώνεται να το κάνει φάουλ συνέχεια, δεν θα μπει το καλάθι. Ο Κάφη φτάνει μέχρι το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές. Διαφορά στους 6 για τους γηπεδούχους. Τζάκσον για 3. Ευστοχή και μειώνει στους 3. Αναγκάζουν να κλεψίμα ένα παιχνίδι. Έχει ήδη 7 σήμερα. Κούνας φτάνει στο λέει. Ο Κούνας, ο Τόμψον και πάλι ψάνει το διάδρομο. Φτάνει στο λέει. Η μπάλα δεν καταλήξει στο καλάθι. Ο Ντέντι έρχεται να πάρει το θετικό rebound. Τον σταματάει ο Τζάκσον. Γρήγορα η πάσα στον Τζάκσον. Αστοχή. Πέντο επιθετικό rebound. Ο Ηλιάδης στο ευθυνιασμό. Θα είναι στην άμυνα του Απόλλωνα ο Αποέλ. Ο Κάφη θα πάει. Να πούμε ότι το Αποέλ άλλαξε και τους δύο ψηλούς. Θα δεβάσει πάρα πολύ το. Ο Λιούις στα 4 δευτερόλεπτα. Ο Ντάγκλας για 3 μέσα. Ξεμακάρισος και πάλι. Θα κάνει το σουτ εύστοχο. Ο Ντέντι με τον Ελευθερίου. Σηκώνεται ο Ντέντι και ευστοχή. Σε ένα σούτ από. Θα περάσει τον Ηλιάδη, το jump shoot άστοχο, rebound από. Όλα έχουν την εξήγησή του. Για να ράσει ευστοχή. Για την ψυχολογία του παίχτη περισσότερο, γιατί επομίζεται ένα πολύ μεγάλο βάρος. Κάφια στοχή, επιθετικό rebound όχι, θα μάζει το rebound ο Ηλιάδης και παίρνει φάουλ. Το περιφερειακό σούτ που χρειάζεται για τη θέση του. Καλά από τον Friday. Προς τα μέσα θα βγάλει πάλι έξω ο Ράιλι. Και αυτός το πάει προς το layup, τον σταματάει ο. Παίρνει ένα screen, σουτάρει για 3 μέσα από τον Σέβανουλη. Κάτω από το καλάθι έβγαλε έξω σουτ για 3 μέσα από τον Γκάφη. Φιλοξενούμενον ο Ηλιάδης για 3, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει follow για τον Αποέλ. Ο Γκάρετ πάει προς το καλάθι, βρίσκει τον Ντέντι ξεμακάριστο. Ο Λιούις τρέχει. Κλείνεται εκεί, αλλά κατορθώ. Ηλιάδης τρέχει, η πάσα του δεν περνάει. Θα κλέψει ο Κάφη, ο οποίος κρατάει. Θα κερδίσει αντιαθλητικό φάουλο από τον Ράιλι και κάπου εδώ.